στον αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς που βρίσκεται στα μπλόκα του αγώνα ακόμη μια φορά εδώ στην πόλη μας. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των αγροτών για επιβίωση, στο να μείνουν και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή για αυτούς και τις οικογένειές τους. Πολλά από τα αιτήματά σας είναι και δικά μας. Αφορούν όλο το λαό της Λάρισας, αφού η παραγωγή της περιοχής πρέπει να προστατευτεί και να στηριχτεί προκειμένου να εξασφαλιστούν φθηνά αγροτικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό που βγάζει τους αγρότες στον δρόμο και σήμερα και χτες είναι τα οξυμένα προβλήματα για τα αδιέξοδα που ανακυκλώνει η κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική με όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις. Στόχος τους είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, όπως γίνεται και στον χώρο του εμπορίου με τις πολυεθνικές και τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Οι αλυσίδες στο εμπόριο τροφίμων θησαυρίζουν. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι στρατηγικοί επενδυτές ενισχύονται από την κυβέρνηση με κάθε τρόπο. Δεν καταγράφουν απλά κέρδη, αλλά επιδοτούνται κιόλας για τα κέρδη τους. Την ίδια ώρα που εσάς και εμάς κόβουν τις επιχορηγήσεις ή οι μικροί έμποροι δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε αυτές. Το άγχος και η καθημερινή επιβίωση παραμένει για όλους μας. Γιατί η ακρίβεια που καλπάει στο σπίτι και στο χωράφι του αγρότη είναι η ίδια ακρίβεια στο σπίτι και στο μαγαζί του έμπορου. Είναι αυτή που εξανεμίζει το εισόδημα και δεν έχουμε τζίρου στα μαγαζιά μας. Γιατί η ανασφάλεια και τα αδιέξοδα είναι η νέα κανονικότητα και βέβαια δεν πρέπει να την ανεχτούμε. Γιατί όσα αντιμετωπίζουμε δεν έπεσαν από τον ουρανό. Οι επιπτώσεις του νέου φορολογικού στους επαγγελματίες που θα φανούν στις νέες δηλώσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι πληθυριασμοί κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, τα χρέη που αυξάνονται και ατέλειωτες χαμένες ρυθμίσεις, οι οικογένειες που κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω χρεών στον ΕΦΚΑ, είναι αποτέλεσμα άδικων και βαθιά αντιλαϊκών πολιτικών που πρόωθησαν η κυβέρνηση και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις.